Ναι. Που τι έλεγα εγώ, δεν τ' άκουσα. Έλεγα τώρα εγώ για την Άντζελα Τίκη το πρωί. Τι μου θύμισε η Άντζελα Τίκη που το είχα ξεχάσει. Την Παρασκευή λοιπόν εδώ θέλω να σας πω, λέγοντας τα ζώδια, πάει πίσω η Άντζελα. Καλημέρα, Άντζελα κορίτσι. Καλημέρα στον ανάδρομο Ερμή, το είπαμε την Πέμπτη. Ναι, την Πέμπτη το είπες. Μου το είπε την Πέμπτη, υπάρχει και το ντοκουμέντο. Πήγαμε λοιπόν την Πέμπτη, είδαμε το ντοκουμέντο και έλεγε «Προσοχή με το όχημά σας». Το είπε η Άντζελα και εγώ δεν είχα πια ανοιχτά να την ακούσω, γιατί να, με προειδοποίησες εσύ. Καλημέρα, αγάπη μου, και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ήταν μια δύσκολη μέρα η χθεσινή και η σημερινή λίγη, γιατί ήταν και η σελήνη με τετράγωνο με πλούτονα. Κοίταξε, είναι και αυτός ο Άρης, το είπαμε εξ αρχής κιόλας, είναι λίγο απατεώνας, λειτουργεί μαζί με τον ανάδρομο Ερμή. Θέλει γενικότερα προσοχή και στα υπάρχοντά μας έτσι διάφορα. Να προσέχουμε, έγινε λίγο στο θέμα στο να σε κοροϊδέψει κάποιος. Κρίμα. Τώρα εντάξει, αγαπη μου. Τι να κάνουμε. Θα δούμε. Ωραία, τώρα πώς να πω λοιπόν ότι από το μεσημέρι η Σελήνη περνάει στον Ταύρο, που είναι μια θέση η οποία αφορά τα χρήματα, αφορά την αγάπη, αφορά τις τέχνες, αφορά τα κεκτημένα μας. Και θέματα ασφαλείας και γενικά είναι μια διεκπαιρωτική σελήνη αυτή. Είναι μια δυνατή θέση στην οποία, ξέρετε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Το καλό λοιπόν είναι ότι από το μεσημέρι και μετά πρόκειται να κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ένα πολύ ωραίο τρίγωνο με την Αφροδίτη, που είναι και κυβερνήτης κιόλας στην Παρθένο. Επομένως, μπορεί τα πράγματα να μην διορθωθούν δια μαγείας, αλλά μέσα σε αυτό έτσι, την ανακατοσούρα της περίοδου, σίγουρα είναι μία όαση, ας πούμε, και για να δούμε τα θέματα τα οποία προαναφέραμε, αλλά επίσης και για να μπορέσουμε λίγο να είμαστε πιο χαρούμενοι και πιο χαλαροί. Λοιπόν, αφορά περισσότερο τα άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί στα ζώδια του νερού και της γης, έτσι στο τέλος του δεκαημέρου τους με το πρώτο, με την αρχή του Δευτέρου, είναι πολύ πιο πολύ φυσικά, αλλά όλοι ανάλογα με τον οροσκόπο μας κάπου θα το βιώσουμε αυτό. Λοιπόν, για τους κρυούς μας εδώ, για εσάς είναι το θέμα τι έχω, τι ξοδεύω, τι εισπράττω. Η αλήθεια είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μια τάση για παρορμητικά έξοδα, έτσι δηλαδή να αντικαταστήσετε λίγο την όποια διάθεση μπορεί να έχετε με το πάω και παίρνω κάτι. Αλλά οι κρύοι, επειδή το συνηθίζετε γενικά και ξέρετε, είσαστε η πρώτη την επόμενη μέρα που περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα για να πάει να κάνει την αλλαγή. Λοιπόν, καλό θα ήταν τώρα να σκεφτείτε περισσότερο πάνω πού έχετε σκοπό να επενδύσετε και να ξοδέψετε. Είναι ένα αίσθημα σταθερότητας και στις σχέσεις σας, αλλά και στα οικονομικά. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο χρειάζεται να θίξετε, κάντε το. Και επίσης, είναι μια καλή μέρα να κάνετε ένα πλάνο γενικά με την αύξηση των εσόδων σας. Μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα, αλλά είναι πολύ καλό για να δείτε πού μπορεί να έχετε κάνει λάθη. Ταύρο μου, για εσάς η σελήνη είναι στο δικό σας το ζώδιο και τις ανάγκες σας κοιτάζετε και τις επιθυμίες σας βλέπετε και γενικά είσαστε στο επίκεντρο και βάζετε στο επίκεντρο τον εαυτό σας. Γι' αυτό θα έλεγα λοιπόν είναι ώρα απολαύσεων, ώρα για σοκολάτα, γιατί η σοκολάτα είναι του Ταύρου. Είναι πολύ καλό για τα ερωτικά σας ζητήματα, για να έρθετε πολύ κοντά με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει ή με το δικό σας σύντροφο. Γενικά είναι μια μέρα επιβλητικής παρουσίας, δηλαδή κάπως με κάποιο τρόπο, συναισθηματικά ναι μεν, αλλά μπορείτε να επιβάλλετε το ποιοι είσαστε, τι θέλετε και οι άλλοι να σας ακούσουν. Δίδυμή μου, για εσάς θα έλεγα ότι μπορεί να είναι κάπως πιο, δεν είναι κάτι άμεσο, είναι πολύ πιο εσωτερικό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί πώς γίνεται αυτό? Μέσω του συναισθήματος, όπου μπορεί να σκιαγραφίσετε τους άλλους, έτσι, να τους νιώσετε συναισθηματικά, να καταλάβετε τι σκέφτονται και τι νιώθουν, μπορεί να έχετε μια πολύ δυναμική επιρροή, η οποία αυτή η επιρροή μπορεί να είναι προς όφελό σας αργότερα σε θέματα και καριέρας, αλλά και για τα οποιαδήποτε συμφέροντα έχετε. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποια απροσδόκητα δωράκια, έτσι κάπως με θεόσταλτο τρόπο ή κάποια βοήθεια. Και πολύ πιθανόν αυτή η βοήθεια να προέρχεται μέσα από την ίδια σας την οικογένεια ή αγαπημένα πρόσωπα. Καρκίνη μου, για εσάς θα έλεγα αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι κάπως να δικτυωθείτε, να χρησιμοποιήσετε τις γνωριμίες σας, να χρησιμοποιήσετε τους φίλους σας ή ακόμα και να κάνετε νέες γνωριμίες, οι οποίες θα είναι στη συνέχεια πολύ βοηθητικές. Γενικά υπάρχει μια ισχυρή
άποψη στην οποία νιώθετε σήμερα. Και καλό θα ήταν να τις κάνετε σαφείς τις απόψεις σας γενικά, να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει ή να δώσετε εσείς το δικό σας μήνυμα. Απλά θα έλεγα ότι γίνεται με ένα πιο μελιστάλλαχτο τρόπο, δηλαδή δεν είναι επιθετικός ο τρόπος, είναι γλυκός και αυτό λειτουργεί προς όφελός σας. Λιοντάρια μου. Καρκίνο είπες, καρκίνο έλεγες τώρα ή δίδυμο. Τον καρκίνο έλεγα. Δεν τον άκουσα. Δεν πειράζει, θα τα πούμε μετά. Που είναι και οροσκόπο. Που είναι και οροσκόπο, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, λιοντάρια μου, για εσάς η Σελήνη είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Όλα φαίνονται, τα είδαμε κιόλας. Είσαστε δηλαδή κάπως στο προσκήνιο. Εδώ λοιπόν, εργασία, καταξίωση, επαγγελματικά και οικονομικά είναι αυτά τα οποία κρατάνε το μεγαλύτερο μέρος και επηρεάζουν τον ψυχισμό σας, γιατί είναι πιο συναισθηματικό αυτό, αλλά και τη διάθεσή σας. Mm. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχετε μία στρατηγική λόγω της θετικής όψης τριγώνου, οι οποίες αποδίδουν στην συνέχεια, και επίσης μπορεί να έχετε μία αναγνώριση, η οποία στη συνέχεια θα έχει αρκετά ωφέλη για εσάς και για το πώς θα κινηθείτε στην πορεία. Παρθένη μου, λοιπόν, η Αφροδίτη είναι στο δικό σας το ζώδιο. Αυτό σας κάνει σίγουρα ελκυστικούς, αυτό σας κάνει σίγουρα πιο αγαπησιάριδες, πιο όμορφους. Είναι αυτή η ενέργεια η οποία μπορεί να εκπέμπεται και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε στην σημερινή μέρα, καθώς και το τρίγωνο της Σελήνης σας βοηθάει για να ανοιχτείτε σε νέες προοπτικές, όπως επίσης να μπορέσετε να προβληθείτε ωραία, δηλαδή να προβάλλετε τον εαυτό σας με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Γενικά ευνοούνται κάποια ταξίδια ή κάποια τακτοποίηση, δηλαδή κάποια συνεννόηση με θέματα εξωτερικού, ίσως να βρεθεί κάποια λύση στην οποία την χρειάζεστε και να έχει και αυτό οικονομικά ζητήματα τα οποία επιλύονται. Ζυγή μου, το τρίγωνο αυτό, να πούμε πρώτα απ' όλα, το τρίγωνο αφορά τον Ταύρο, που είναι κυβερνήτης η Αφροδίτη, δικό σας κυβερνήτης. Η Αφροδίτη επίσης δικό σας κυβερνήτης, άρα σας αφορά πάρα πολύ. Μπορεί πάλι να είναι σε ένα κομμάτι πιο εσωτερικό, αλλά έχει τη δική του δυναμική. Εδώ λοιπόν μπορείτε να ισχυροποιήσετε τη θέση σας με έξυπνες τακτικές. Γιατί τι συμβαίνει? Είναι σαν να τη βγαίνετε από πάνω, εκεί που οι άλλοι δεν το περιμένουν. Λοιπόν, σκιαγραφείτε τους άλλους, γενικά και τις ανάγκες τους, και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό υπέρ σας, το οποίο μπορεί να αφορά και την ερωτική σας ζωή, μπορεί να αφορά και την καριέρα σας, αλλά και οικονομικές συμφωνίες. Μπορεί, ξαναλέω, λόγω του ανάδρομου Ερμή, να μην βγαίνουν ακριβώς, να μην είναι δεδομένο, αλλά μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και να δείτε λεπτομέρειες, οι οποίες στη συνέχεια θα πείτε ευτυχώς που το είδα. Σκορπιέ μου, η Σελήνη είναι απέναντί σας. Αυτό σημαίνει ότι αφορά τις σχέσεις σας, τους φίλους σας, το κοινό σας, συμφωνίες, συνεργασίες. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο το οποίο έχουν να κάνουν να σας βοηθήσουν στην κοινωνική διεύρυνση. Δηλαδή αυτοί να σας πάρουν από το χεράκι και να σας βοηθήσουν κάπως να ανοιχτείτε. Στους στόχους σας είναι αυτό, στις γνωριμίες σας, στο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, δηλαδή γιατί είναι πλέον μέρος της ζωής μας το διαδίκτυο, άρα πώς μπορείτε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσετε για να προβληθείτε. Η σημασία έχει να είσαστε κοντά σε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι έχουν πολύ κοινά ενδιαφέροντα με εσάς και ταυτίζονται και έτσι συμπορεύεστε. Άρα αυτό που λέμε το ομοειδεάτες, κάπως να έχετε ένα κοινό, μια κοινή γραμμή και νοητική αλλά και θέμα προβολής. Τοξότες μου, για εσάς αυτή το τρίγωνο το πολύ ωραίο. Ναι μεν, είναι για τους υπόλοιπους πολύ περισσότερο ευχάριστο, χαρούμενο και μπορεί να έχει κάποια ερωτικά ζητήματα. Για σας είναι περισσότερο, όχι βαρετό, αλλά έχει να κάνει με τακτοποίηση των πραγμάτων, υποθέσεων. Δηλαδή είναι λίγο, γίνεται κάπως σαν αγκαρία, αλλά πάντα είναι χρήσιμο το να τακτοποιήσουμε τα πράγματα τα οποία ή λίγο είναι σκόρπια και αφημένα. Από την άλλη, βέβαια, μια και μιλάμε για έρωτα, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα φλερτ μέσα στον εργασιακό χώρο, το οποίο μπορεί να μην το είχατε σκεφτεί πιο πριν ή μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία ένα άτομο το οποίο δεν μπορούσατε να το πλησιάσετε γιατί δεν τολμούσατε, να το κάνετε στην δεδομένη στιγμή και μέρα. Εγώ, κερί μου, λοιπόν, μια πάρα πολύ ρομαντική διάθεση. Είναι σε πολύ ωραίους τομείς το τρίγωνο το οποίο αυτό σήμερα θα έχουμε. Επομένως, αυτό δίνει και έμπνευση, δίνει και ρομαντική διάθεση, όπως είπαμε, δίνει και φλερτ που μπορείτε να έχετε γενικότερα και να βγείτε έξω και να γνωριστείτε. Γενικά να ανοιχτείτε πολύ περισσότερο από ό,τι κάνατε μέχρι στιγμής. Δίνει μια δημιουργικότητα και έμπνευση, η οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσετε και στο επαγγελματικό σας κομμάτι και να σας αποφέρει οικονομικά ωφέλη.
Υδροχόη μου, για εσάς αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχετε ένα έξυπνο ραντάρ το οποίο διαβάζει τα κίνητρα και τις προθέσεις των άλλων. Η Σελήνη είναι στο κομμάτι της οικογένειας, αλλά η Αφροδίτη βρίσκεται στο κομμάτι της ψυχολογίας. Εδώ λοιπόν μπορείτε να μοιραστείτε τα βαθύτερα συναισθήματά σας με τους κοντινούς σας ανθρώπους, με τους αγαπημένους, με το τέρι σας. Αλλά μπορεί να υπάρξουν και κάποιες ευκαιρίες σε θέματα ακινήτων, σε θέματα συμφωνιών και συνεργασιών, όπου τα χρήματα μπορείτε να δείτε πώς την πορεία αυξάνονται ή πώς μπορείτε να συνεργαστείτε χωρίς να βρεθείτε, να πέσετε θύμα όλων αυτών και να έχετε τον έλεγχο εσείς. Και τέλος για τους ηχθείς μας εδώ θα έλεγα ότι είναι μια μέρα για επικοδομητικές συζητήσεις και θα έλεγα ότι περισσότερο με ξεκαθαρίσματα, ειδικά επειδή ο Ερμής είναι ανάδρομος, έτσι να βγάλετε λίγο από μέσα αυτό που νιώθετε, αλλά καλό θα ήταν να έχετε έναν πιο ισχυρό λόγο, αλλά και πιο ισχυρή στάση. Είναι μια καλή μέρα για γνωριμίες και επαφές και μια μέρα στην οποία θα σας έρθουν άνθρωποι στην ζωή σας, οι οποίοι μπορούν και να σας στηρίξουν και συναισθηματικά, αλλά και οικονομικά.